Για χαρά, άλλο ένα podcast αρισπεί εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Και να λοιπόν που σύμφωνα με ένα δημοσίευμα από Βραζιλία, η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει μιλήσει ήδη για τον ποδοσφαιριστή τον Αλφρέντο Μορέλος, εδώ τον εικονιζόμενο, τον Κολομβιανό επιθετικό, ο οποίος έχει καριέρα σπουδαία στην Ευρώπη, με πολλά γκολ, ειδικά στους Rangers της Γλασκόβης. Όμως το Σεπτέμβριο του 23 αποκτήθηκε από τη Σάντος, άρα είναι συμπαίκτης του Ζωακίμ, του κεντρικού αμυντικού. Όμως εκείνος παίζει, ενώ ο Μορέλος εδώ όχι. Παρά το γεγονός ότι είναι 28 ετών και η αξία του ακόμη ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και συνολικά στην καριέρα του έχει πετάξει 179 γκολ και έχει μοιράσει και 72 assists σε 374 παιχνίδια. Λοιπόν, μας κάνει ναι ή όχι και γιατί? Αναμένω από κάτω στα σχόλια τα φώτα σας και τα υπόλοιπα εννοείται ότι θα τα λέμε και από τα άλλα δύο κανάλια RSP, ειδικά από το δεύτερο όπου εκεί τα λέμε αναλυτικά. Ευχαριστώ για όλα, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!